Τώρα θα συζητήσουμε με τον κύριο Χρυσόγωνο, καθηγητή συνταγματικού δικαίου, πρώην Ευρωβουλευτή και νυν υποψήφιο Ευρωβουλευτή και με το ΠΑΣΟ. Καλώς τον κύριο καθηγητή, καλώς τον κύριο Χρυσόγωνο, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καταρχήν, θα ήθελα ένα σχόλιο από την πλευρά σας και ως πολιτικών, αλλά και ως ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει την επιστημονική του ζωή στο θέμα του συντάγματος και της δημοκρατίας, γιατί αυτά κανονικά πράγματα δεν είναι, κύριε Χρυσόγωνο. Προφανώς δεν είναι κανονικά όλα αυτά. Υπάρχει εδώ ποινικό αδίκημα, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 157 του ποινικού κώδικα, όποιος με τη βία εξαναγκάζει βουλευτή σε παράληψη ή σε εκτέλεση πράξης αναγόμενης στα καθήκοντά του, τιμωρείται με ποινή καθήρξεως τουλάχιστον 10 ετών. Είναι ένα πολύ βαρύ αδίκημα. Mm-hmm. Συνεπώς, εάν ο κύριος Φλόρος, αν δεν απατώμε είναι το όνομα, βεβαίως, με την βιοπραγία αυτή παρεμπόδισε τον κύριο Γραμμένο. Γραμμένο. Σωστά. Αστέρες της πολιτικής σχέδιων, να τους χαιρόμαστε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αλλά κυρίως ο κύριος Φλόρος φυσικά, εάν τον παρεμπόδισε να ασκήσει τα καθήκοντά του και ειδικότερα να ψηφίσει την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας του κύριου Βελόπουλου, είναι σαφές ότι υπάρχει το αδίκημα αυτό. Να ρωτήσω κάτι πάνω στο θέμα του αδικήματος. Κατά πόσον τελικώς, ποιες είναι οι πραγματικές περιστάσεις από τις οποίες τελέστηκε αυτή η βιοπραγία και... Να ρωτήσω, κύριε Χρυσόγωνε, κάτι πάνω στο θέμα του αδικήματος. Και παλιότερα έχουμε δει να επιτίθενται σε βουλευτές, συνήθως πολίτες, σε έξω από το κοινοβούλιο. Θυμάμαι την περίπτωση του κυρίου Χατζηδάκη. Θα θυμάστε κι εσείς, ο οποίος είχε δαρεί ανηλαίως κιόλας. Ναι. Είχε όμως συμβεί έξω από τη Βουλή, όπως έχουν συμβεί και άλλες φορές, να πέφτουν γιαούρτια, να γίνονται προπυλακισμοί, ύβρις κτλ. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη όταν συμβαίνει κάτι εντός κοινοβουλίου και μεταξύ βουλευτών? Το ποιος θα είναι ο δράστης δεν έχει σημασία. Δεν έχει, μάλιστα. Σημασία έχει κατά πόσον ο δράστης παρεμποδίζει το θύμα από του να ασκήσει τα βουλευτικά του καθήκοντα. Παλαμβάνω. Εάν τον εξαναγκάζει σε εκτέλεση ή σε παράληψη πράξης αναγόμενη στα καθήκοντά του. Αν λοιπόν παρεμποδίστηκε ο κύριος Γραμμένος να συμμετάσχει στην ψηφοφορία ή να λάβει το λόγο ή ξέρω εγώ κάτι που να έχει σχέση με τα βουλευτικά του καθήκοντα, τότε σαφώς υπάρχει το αδίκημα. Αν απλώς έγινε κατά την ώρα που έφευγε ο κύριος Γραμμένος. Κοιτάξτε, αν πρέπει να μπω στα πραγματικά περιστατικά όπως έχουν καταγραφεί. Τώρα, προηγήθηκε υβρεολόγιο πολύ βαρύ, το οποίο φαντάζομαι ότι δικαστικά θα αξιοποιηθεί. Δηλαδή, θα πει κάποιος ότι εθίγει, του έθιξε τα ιερά και τα όσυλα, τη μητέρα του κτλ. Όμως θέλω να το προσπεράσουμε και να πάμε στο αμιγώς πολιτικό κομμάτι τώρα. Το υβρεολόγιο δεν είναι αυτόφορο κακούργημα. Προφανώς. Διότι εδώ έχουμε κακούργημα, το άρθρο 157 του ποινικού κώδικα είναι κακούργημα. Συνεπώς δεν απαιτείται καν άρση της βουλευτικής ασυλίας. Διαφορετικά για άλλα ίσονα ποινικά αδικήματα. Δηλαδή η γροθιά ούτως ή άλλως είναι σωματική βλάβη. Προφανώς. Και ιδίως όταν σου σπάσει ο άλλος τη μύτη και πας στο νοσοκομείο. Θέλω να σας πάω λίγο στο κομμάτι που αφορά την απόφαση για τη μη κάθοδο του κόμματος των Σπαρτιατών σε ευρωεκλογές. Θέλω καταρχήν μια πολιτική αξιολόγηση, διότι βλέπω και μια πολιτική μάχη να υπάρχει πια. Αν αυτή η τροπολογία που φτιάχτηκε από τον κύριο Βορύδη ήταν τελικώς επαρκής, γιατί βλέπουμε τους Σπαρτιάτες να είναι στη Βουλή. Θα περιμένουμε να δούμε μετά τι θα γίνει στο εκλογοδικείο. Όμως είναι στη Βουλή. Σπαρτιάτες είναι στη Βουλή. Βέβαια, για να είμαι δίκαιος και προς τον κύριο Βορύδη. Βεβαίως, όλοι θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Ναι, είναι μια καινούργια διάταξη, ένας καινούργιος θεσμός αυτός, ο οποίος εφαρμόζεται για πρώτη φορά, η απαγόρευση του πολιτικού κόμματος. Άρα δεν υπήρχε εμπειρία στην εφαρμογή του ούτε εκ μέρους του νομοθέτη, ούτε και εκ μέρους των δικαστών όμως που συγκροτούσαν το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου τότε πριν από τις εθνικές εκλογές του 2023. Η πραγματικότητα είναι ότι κανένας δεν υποψιάστηκε τότε ότι οι Σπαρτιάτες μια μετάλλαξη μορφώματος. Επιτρέψτε μου να μην συμφωνήσω μαζί σας. Και το λέω τελείως δημοσιογραφικά. Δεν εκφράζω την προσωπική μου άποψη ως πολίτης. Ως δημοσιογράφος δεν συμφωνώ μαζί σας ότι κανένας δεν υποψιάστηκε.
Ωραία, να το τροποποιήσω. Όχι να σας θυμίσω ότι υπήρχαν αφίσες με τον Κασιδιάρη και η συζήτηση γινόταν για το αν είναι φωτομοντάζ ή πως κατάφερε ο Κασιδιάρης να φωτογραφίζεται με τους υποψηφίους. Δεν αναφερόμουν στην ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Αναφερόμουν στην ημερομηνία ανακήρυξης των συνδυασμών. Όταν έγινε η ανακήρυξη των συνδυασμών από τον Άριο Πάγο, οι δικαστές του Αρίου Πάγου δεν υποψιάστηκαν ότι αυτό είναι με τοπικό σχήμα, δηλαδή προκάλημα του κόμματος Κασιδιάρη, το οποίο είχε απαγορευτεί ήδη από το Μάιο, να υπενθυμίσω. Έτσι. Τον Ιούνιο, λοιπόν, που ήρθε το κόμμα αυτό των Σπαρτιατών, οι δικαστές του Αρίου Πάγου δεν το υποψιάστηκαν και γεγονός είναι ότι δεν είχαν υποβληθεί και απομνήματα τότε από τα κόμματα. Έτσι, για να σας πάω λοιπόν και στην επόμενη μέρα, που φαντάζομαι ότι διαφέρει πάρα πολύ πια. Σχεδόν όλοι οι καθηγητές που έχω συζητήσει θεωρούν ότι είναι ένα πρόκριμα η συγκεκριμένη απόφαση για τη μη κάθοδο σε ευρωεκλογές, για να έρθει μια απόφαση μετά από το εκλογοδικείο και να τους... είναι ένα πρόκριμα, ναι. Συμφωνείτε. Για να τους βγάλει από τη Βουλή. Ναι. Και μετά, τι μετά ακολουθεί. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ακολουθήσει, αν γίνει δεκτή η ένσταση κατά των βουλευτών του κόμματος των Σπαρτιατών, πρέπει να ακολουθήσει ανακατανομή των εδρών τα κόμματα που έχουν υπερβεί το όριο του 3%, κατά αναλογία της δυνάμεως, της εκλογικής δυνάμεως καθενός, και όχι επανάληψη της ψηφοφορίας, διότι η επανάληψη της ψηφοφορίας μεταξύ των άλλων ατόπων στα οποία θα οδηγούσε, θα ισοδυναμούσε με εκπλαγίου, λαθρέα εισαγωγή ενός δεύτερου, διαφορετικού τη φιλοσοφία του εκλογικού συστήματος για τις 12 συγκεκριμένες έδρες. Δηλαδή ενός πλειοψηφικού συστήματος για τις 12 έδρες, το οποίο έρχεται πολύ σε αντίθεση με τη φιλοσοφία του αναλογικού κατά βάση συστήματος που υπάρχει και εφαρμόστηκε τις βουλευτικές εκλογές. Εδώ, κύριε Χρυσόγονε, υπάρχει ένα ερώτημα, το μεταφέρω, δεν το υιοθετώ, το λέω για να το ξεκαθαρίσω. Ότι όταν έγιναν οι εκλογές, τα κόμματα που είναι στη Βουλή ήταν μες στις επιλογές των ψηφοφόρων των Σπαρτιατών. Αλλά δεν επέλεξαν να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία, που αν ισχύσει αυτό που λέτε θα πάρει 6 παραπάνω έδρες, ή το ΣΥΡΙΖΑ πολύ περισσότερο, που μάλλον θα πάρει 3. Πιθανόν να ψήφιζαν το Βελόπουλο, δεν ξέρω, ή τη Νίκη, ή κάτι άλλο. Έναν όμορο χώρο. Λέω, και πάλι δεν είναι προσωπική θέση αυτό που παίρνω, μεταφέρω μια ένσταση. Ναι. Αυτό ισχύει. Ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως να κάνουν κάποια άλλη επιλογή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή για την οποία γίνει δεκτό ότι παρανόμως ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί, εκ των πραγμάτων η ακύρωση των συνδυασμών αυτών συνεπάγεται την de facto ακύρωση και των ψήφων. Θα δούμε τώρα σε ποιο σκεπτικό θα προσχωρήσει το ανώτατο δικαστήριο, αν δεχτεί τις ενστάσεις, και με ποια κλίδα θα ανακατανείμει τις έδρες μεταξύ των υπολείπων. Πρέπει πάντως να είναι αναλογική, δηλαδή η εισαγωγή ενός ψηφικού συστήματος από το παράθυρο με επανάληψη των εκλογών, φρονώ ότι είναι ακόμα χειρότερο πρόβλημα. Καταγράφουμε ότι... μία μάχη μεταξύ επιστημονικών απόψεων εδώ. Έχει το ενδιαφέρον του. Έχω δύο πράγματα να ρωτήσω ακόμα. Το ένα είναι, ανεξάρτητα με το αν το είχε πάρει χαμπάρι ο Άριος Πάγος, τι είναι οι Σπαρτιάτες και τι δεν είναι, οι πολίτες που πήγαν και ψήφισαν, ψήφισαν αφού προηγήθηκε μία προεκλογική εκστρατεία, στην οποία, επαναλαμβάνω, ο Κασιδιάρης ήταν πρώτη μούρη, και συγγνώμη για την αγοραία φράση, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι. Οπότε δικαιούμαι να ρωτήσω, το πάτημα περί εξαπάτησης ψηφοφόρου, πόσο λογικό είναι? Δηλαδή, ντρεπόμαστε να πούμε ότι είναι φασισταριά αυτοί που πήγαν και ψηφίσανε? Συγγνώμη. Υπάρχει... Ακριβώς αυτό λέει ο νόμος. Ο νόμος λέει ότι εάν τον ηγετικό πολιτικό ρόλο προς το εκλογικό σώμα τον έπαιξε πρόσωπο καταδικασμένο ή τον παίζει πρόσωπο καταδικασμένο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τότε απαγορεύεται η συμμετοχή αυτού του κόμματος στις εκλογές. Συνεπώς, εάν θεωρηθεί, που πολύ ορθά το λέτε, ότι έτσι ήταν, βλέπαμε την ευγενή φυσιογνωμία του κυρίου Κασιδιάρη στα εκλογικά περίπτερα των Σπαρτιατών, δεν βλέπαμε τον Μίκη Μάους. Τι να κάνουμε, κλείσουν τα μάτια? Δεν γίνεται. Ναι, λοιπόν. Άρα λοιπόν, εάν πράγματι κριθεί ότι τον ηγετικό πολιτικό ρόλο προς το εκλογικό σώμα τον είχε ο κ. Κασιδιάρης, τότε ακριβώς θα πρέπει να γίνει δεκτή, και αν περαιτέρω κριθεί ότι είναι συνταγματική η ρύθμιση,
που εκεί υπήρξε και μειοψηφία, να υπενθυμίσω, ενός μέλους του Αριουπάγου το Μάιο, τότε θα πρέπει να γίνει δεκτή ένσταση, να εκπέσουν οι βουλευτές και επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να γίνει ανακατανομή των εδρών και όχι επανάληψη ψηφοφορίας. Επανάληψη ψηφοφορίας θα οδηγούσε σε πολλαπλά άτομα και σε αντισυνταγματικό αποτέλεσμα, διότι δεν μπορούμε να έχουμε δύο ή τρία εκλογικά συστήματα. Εδώ έχουμε ήδη 1,5 εκλογικό σύστημα. Είναι αναλογικό στη βάση του, αλλά πρημοδοτείται με 50 έδρες το πρώτο κόμμα. Τώρα, ΟΕ και αλίμονο, αν οδηγηθούμε και σε εισαγωγή και άλλου εκλογικού συστήματος πλειοψηφικού για συγκεκριμένο αριθμό εδώ. Τελευταία μου ερώτηση, κύριε Ξόγωνα, και θα ήθελα μια σύντομη απάντηση. Μπορεί ο κύριος Στίγκας ως πρόεδρος του κόμματος Παρτιατών να αντιμετωπιστεί διαφορετικά από τους άλλους βουλευτές που εξελέγησαν με το κόμμα του? Από ποινική άποψη, ναι. Διότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από καταγγελίες του ίδιου του κύριου Στίγκα. Ναι. Από κοινοβουλευτική άποψη. Από την άποψη όμως της αποφάσεως του ανωτάτου ειδικού δικαστηρίου δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Αν θεωρήσει το ανώτατο ειδικό δικαστήριο ότι ήταν παράνομη η ανακήρυξη των συνδυασμών των Σπαρτιατών, τότε θα εκπέσει ασφαλώς και ο κύριος Στίγκα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξεγόνη, για τη συζήτηση. Καλή προσωπική επιτυχία και στον δρόμο προς την Ευρωβουλή.